Πώς τα φέρνει η ζωή, ε? Κολοτούμπα. Δίλημα που έχει τώρα ο Νικόλας. Τεράστιο. Και λίγα λες. Τελικά όλα μια στιγμή είναι. Όπα, πώς μας προέκυψε αυτή η φιλοσοφική διαπίστωση? Ο Νικόλας έκανε την αίτηση όταν παντρευτήκαμε. Να χαρείς, μη μου θυμίζεις αυτή την εφιαλτική περίοδο. Και σκέφτομαι ότι αν η απάντηση είχε έρθει λίγο νωρίτερα, τώρα εγώ μπορεί να ήμουν με τον Νικόλα στην Αμερική. Δεν θα ήσουν Ευάκη. Γιατί απλώς δεν θα πήγαινε σε Ευάκη. Έλα στην υγειά μας. Δεν το ξέρεις ποτέ αυτό. Το ξέρεις. Και αν πήγαινες, σε λίγες μέρες θα γύρναγε ο Νικόλας στο σπίτι και απλώς δεν θα ήσουν εκεί. Δεν αντέχω να τους χάσουμε. Ούτε εγώ. Και σ' ακούγεται εγωιστικό. Μιλάμε για άλλη Ήπειρο. Θα τους βλέπουμε μια φορά το χρόνο. Και αν. Και κανείς δεν θα πηγαίνει στην ΕΔΕ μας πια. Δεν θα έχουμε λόγο. Εκκρεμεί και η δίκη του Ηλία. Όχι, μωρέ, Νόρα. Όλα μαύρα τα κάνεις κι εσύ. Πώς να τα δω, ρε, η Εύα, πώς να τα δω, γκρίσουρι. Εντάξει, υπάρχουν λύσεις για όλα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι πολύ καλή ευκαιρία για την Τάφνη και τον Νικόλα. Εγώ, αν μου δινόταν μια τέτοια ευκαιρία, θα σηκωνόμουν και θα φεύγα την άλλη μέρα. Καλά πλάκα μου κάνεις. Θα έπαιρνα τη Μαρίλια και τη μάνα μου και θα αλλάσαμε ζωή. Εσύ την είχες την ευκαιρία και την πέταξες. Την έριξες την κεραμίδα στο κεφάλι του Στέφανου. Έλα. Κάναμε ολόκληρη κουβέντα σήμερα με τον Στέφανο. Και? Τι και εγώ δεν μπορώ να γυρίσω εκεί πέρα μισή. Θέλω να είμαι σίγουρη. Ξέρεις όμως ότι παίρνεις τα ρίσκα σου. Τι ρίσκα? Να συνειδητοποιήσεις τι νιώθεις, να γυρίσεις και να βρεις μια άλλη να στρογγυλοκάθεται. Μα σε δω τότε πώς θα τραβάς τις κοτσίδες σου. Εγώ φταίω, μωρέ, που κάθομαι και σου εξηγώ. Εγώ τουλάχιστον παραδέχομαι τα συναισθήματά μου. Εσύ? Τι εγώ? Τι θα κάνεις με τον Λουκά, Κονοράκι μου? Α. Πότε θα αντιμετωπίσεις αυτό που νιώθεις? Ένα συνέστημα υπάρχει. Ένα και καλό. Για να τα ακούσω. Νιώθω απέραντη οργή για αυτό το υποκείμενο. Και καλό θα είναι να μην το ξεδωρικεύσω, γιατί θα τον πάρει και θα το σηκώσει. Okay. Εντάξει. Okay. Αυτά. Μ' αρέσει που ξέρεις καλά τι νιώθεις. Mm-hmm. Η εργασία μας με τον Στέφανο ξεκίνησε πολύ καλά. Αχ, χαίρομαι πολύ εσένα. Δεν ξέρω, ρε. Νομίζω ότι θα αρχίσω πάλι να κάνω όνειρα για διάφορα πράγματα. Όπως? Θέλω να ανακαινήσουμε τη μικρή μας Εδέμη. Να την κάνουμε κούκλα. Και να κάνουμε πολλά παιδιά για να μεγαλώσουν εδώ πέρα μαζί με τους φίλους μας. Καλά, μιλήσαμε για ένα σωρό πράγματα με τον Στέφανο. Έχει πολλές επαφές με πολύ ισχυρούς ανθρώπους. Είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόσουν, ε. Τι έχεις? Σαν να μην είσαι εδώ. Τίποτα, μωρό μου. Ψόφιος από την κούραση είμαι. Άντε πάμε να ξαπλώσουμε. Πάμε. Πάντως, να ξέρεις, τη γιορτή σου θα το κάψουμε. Θα το γιορτάσουμε αυτό το νέο ξεκίνημα. Ναι.